Πάμε μια σύνδεση μέχρι την Πρέβεζα και στον Κοσμά Παφίτη. Πρέβεζα. Βεβαίω. Να το πούμε και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, Κοσμά. Τι έχει κάνει τώρα. Ναι. Μαγεμένο δάσο διαβάζω. Έχει φτιάξει λοιπόν εκεί στο σπίτι αυτό τον. Κοίταξε τι έχει κάνει. Και το έχει κάνει έναν χώρο που μπορεί να πάει και ο κόσμο να τον επισκεφθεί, να βγάλει τι φωτογραφίε του. Κοσμά, πε μα τώρα πώ ξεκίνησε όλα αυτά. Καλά, συγγνώμη, όλο αυτό το έχει φτιάξει. Αυτό δεν είναι τίποτα. Αυτό Τι... είναι μόνο η, 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 η μία εικόνα. Βρε, κοσμά, πάρκο είναι αυτό του Δήμου. Δημοτικό πάρκο Όχι. είναι αυτό, κοσμά. Ε, είναι ο κήπο στο σπίτι μου. Ε, ξεκίνησε πριν τρία χρόνια να το στολίσουμε εδώ οικογενειακό με τη σύζυγο. Ε, ενθουσιάστηκε ο κόσμο, ένα-ένα ερχότανε. Να το δούμε, ένα ε, το δείτε. Να το δούμε, ένα ε, το δείτε και έγινε λίγο πιο επίσημο, α το πούμε, φέτο με συναυλίες, Άγιο Βασίλη, νεράιδε, ξωτικά και ανοιχτό για δύο μέρε για το αυτό. κοινό. Είναι, είναι απλά εντυπωσιακό. Τι ξέρω, νομίζω ότι θα πρέπει να ασιοθετήσει ο Δήμο ναι. Πρέβεζας και να σε αξιοποιήσει και σένα και την εξαίρετη σύζυγό σου, αγαπητέ Κοσμά. Αυτή είναι εντυπωσιακή δουλειά και έχει και αισθητική. Δεν είναι ότι. ότι κοίτα, κοίτα το σπίτι ίμα. πίσω από πώ το έχει κάνει. Δεν έχει διαδρομή. Επίση, πίσω είναι δεντρόσπιτο, όπω και αυτό που με είδατε μέσα την πρώτη στιγμή. Είναι αληθινά δεντρόσπιτα, χτισμένα από μένα πάνω στα δέντρα. Mm. Να κάνω ένα πλάνο έτσι να το δείτε. Και αυτό που ήμουνα. Και εδώ πίσω ένα άλλο. Και εδώ πίσω ένα άλλο. Κοσμά, να σε έτσι κάτι αν, επειδή είναι προσωπικά δεδομένα, αν θες μου λε. Ε, τι χρώμα, τι μολόγιο θα πάρει στη τι... ΔΕΗ. εδώ είναι το ζητούμενο ναι. ότι αυτά τροφοδοτούνται με μπαταρίε φωτοβολταϊκά. Α, ωραίος. Βέβαια, Ωραία, τώρα την επόμενη εβδομάδα ήρθε η ώρα που πρέπει να αλλάξω τι μπαταρίε και στοιχίζουν γύρω στα 4.500 ευρώ. Oh, oh, yeah. Αλλά το Δήμο δεν έχει πάρει χρήματα. Τίποτα. Δηλαδή έχει φτιάξει αυτή την ομορφιά. Δεν το λέμε για μορφή στο okay, Δήμο, ναι. αλλά. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί αυτό στην Ελλάδα πουθενά. 31.000 λαμπιόνια. Εγώ θα το αξιοποιούσα αν ήμουν πάντω στη, στη Δημοτική Αρχή. Θα έλεγα ένα Δημότη με μια υπέροχη οικογένεια που έχουν αυτή την έμνευση, τη δημιουργικότητα. αυτή είναι η κάτοικη τη Πρέβεζα. Αυτοί είμαστε, ελάτε, ελάτε να δείτε να σα φιλοξενεί. Εγώ θα το έκανα ξέρεις, το πόσιμο που μια έννοια. Έστω και αν είναι μόνο για τι γιορτέ. Δυστυχώ η γραφειοκρατία δεν με αφήνει να μπορέσω να κάνω κάτι παραπάνω. Α, το έχετε προσπαθήσει. Για, για ρεκόρ, κι είσαι εσύ κοντά, ε, Κοσμά, το έχει ψάξει. Όχι, με 31.000 λαμπάκια είμαστε πολύ μακριά. <laughs> τι εννοεί. Ε, τουλάχιστον 100.000 και πάνω πρέπει να φτάσουμε. Ε, δεν σε φοβάμαι, δεν μου λε, να σου κάνω μια ερώτηση ναι. τώρα. Πότε ξεκινάτε ναι. να στολίζετε. Εγώ ξεκίνησα φέτος ε, μέσα Οκτώβρη και τελείωσα 20 Δεκεμβρίου. Και πότε θα ξεστολίσετε. Έχω ήδη ξεκινήσει, δηλαδή έχω ξεκινήσει το ξεστολίσει το μισό. Κατά το ήδε, θα τελειώσει. Όχι, μέχρι τέλη Γενάρη πιστεύω θα το έχω τελειώσει. <laughs> Πάντως ε, το ξεστόλισμα είναι και λίγο κάπως στην ψυχούλα σου αγαπητέ Κοσμά και τη συζύγου. Γιατί έχετε φτιάξει κάτι τόσο όμορφο και τόσο εντυπωσιακό, αγαπησιάρικο θα έλεγα το πω έτσι, που όταν ξεστολίζεται είναι και λίγο να, να, τα αφήσω ή να το βγάλω. Να το βγάλω ή να τα αφήσω. Εάν τα αφήσω θα τα κάψω ο ήλιος και θα καταστραφούν το χρόνο yeah. πάμε για καινούρια. Ε, αν, αν, τα στο ξεστολίσω μετά πρέπει να ξαναχαρούμε να τα ξαναστολίσουμε. Αλλιώς δεν θα έχει και τη χαρά του στολίσματος. Θα μα κάνει λίγη ξενάγεση ακόμα αφού σε έχουμε. Ε, ναι. και υπάρχει ακόμα αυτή η μαγεία των γιορτών. Δεν χορταίνεται. Δεν υπάρχει αυτό που έχει κάνει. Δηλαδή, εγώ όταν μα το έστειλε στο facebook τη εκπομπή και τα είδα. Λέω εντάξει, ο άνθρωπο. Ε, γι' αυτό σου είχα πει έχουμε νικητή ναι, από ναι, τα ναι, ναι, ναι. μέσα Δεκέμβρη. Ναι. Κοίτα εδώ τώρα. Τι, τι ομορφιά. Εδώ βλέπετε το δεντρόσπιτο ονειροπαγίδα, λέγεται αυτό. Μένει και κανονικά μέσα πάνω στο πάνω πάνω δεντρόσπιτο. Πάνω αυτό δεν είναι απλό δεντρόσπιτο. Αυτό είναι το γεα πίσω μου και από την άλλη μεριά είναι η φωλιά του κούκου. Η φωλιά του κούκου, δηλαδή. Ναι, να σας πάω λίγο πιο κοντά. Κοίτα τι ωραία. Εντάξει, ναι απόλυτη μαγεία. Εντάξει, καχάς δεν παίζει το κοσμάς. Είναι φοβερός τύπος, έτσι. Και βλέπεις ότι το αγαπάει αυτό που κάνει. Το Αυτά το καθένα μου πήρε περίπου πέντε μήνες να τα κατασκευάσω. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, αν δεν αγαπά κάτι και αυτό μα λείπει από την καθημερινότητά μα, κάτι που να αγαπάμε πολύ και να... να θέλουμε να δημιουργήσουμε γι' αυτό ή με αυτό ή με αυτή την εικόνα. Αυτό μα λείπει έτσι, για να μα αναζωογονεί από την ζωή που έχουμε, που έχει μια ψυχική κόπωση για όλου μα. Αυτό θα μα αλλάξει. Όλο το κόνσεπτ να σκεφτείτε πήγε γύρω στου 60.000 ευρώ. Ει τριετίας, έτσι, όχι ναι, 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 ναι. σε ένα έτο. Αυτό ήθελα να σε ρωτήσω, δηλαδή τα λαμπιόνια αυτά είναι δική παραγγελία, γιατί βλέπουμε και διαφορετικά χρώματα, διαφορετικά σχήματα. Ε, ναι, έχουν έρθει και πολλά από το Amazon. Δεν υπάρχουν όλα στην Ελλάδα. Τι να σου πω εσύ εγώ θα σε έπαιρνα ως, τι να σου πω, για, το, για τις γιορτές, γιατί μόνο Χριστούγεννα, θα το συζήταγα μαζί σου να συνεργαστείς, αν είχα μια εταιρεία ή αν είχα το Δήμο, την Περιφέρεια, θα έλεγα κάτσε σε τύπος εδώ. Δεν παίζεται. Άλλοι έχουν ενδεχομένω το όνομα και την επίσημη ιδιότητα, και άλλοι έχουν χάρη. Ε, τι δουλειά κάνει. Ε, Άμα μα επιτρέπει, σκοσμά... Τι, με τι ασχολείσαι. Έχω παράρτημα, μάλλον μια μουσική σχολή στην Πρεβέζα και είμαι και μουσικό luxury weddings. Παίζω σε γάμου σαντορίνη, μικονό Ρόδο και αυτά. Καλά, είναι πολύ τυχερή όσοι συνεργάζονται μαζί σου και όσοι μαθαίνουν από σένα. Έτσι. Πραγματικά Γιατί... δηλαδή. Ναι, άσχετο το ένα με το άλλο κομμάτι βέβαια. βέβαια, βέβαια ναι. Δημιουργικό το ένα, δημιουργικό και το άλλο. Και ειδικά και με, και με τα δύο μοιράζει αγάπη. Ε, χρόνια πολλά σε όλη την οικογένεια. Καλή χρονιά, καλή χρονιά. Να είστε καλά, Να είστε ευχαριστώ καλά. για την πρόσκληση. Καλή συνέχεια. Και συγχαρητήρια.